Είμαστε με τον Περιφερειακό Συμβουλοβορείο Αιγαίου, κύριο Θεόδωρο Βαλσαμίδη, και αντικείμενο αυτής της συζήτησης είναι το πρόσφατο αίτημα που θέσατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθούν κάποια έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο. Πώς εξελίχθηκε η συγκεκριμένη συζήτηση? Κοιτάξτε, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα της ειδικής συνεδρίασης είναι αυτή η λογοδοσία όπως την έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία και είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό, δηλαδή στην τρέχουσα περίοδο αυτοδιοικητική, και κάθε δύο μήνες μπορεί ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος να βάζει κάποια θέματα προς συζήτηση. Στα πλαίσια αυτά εγώ θεώρησα χρήσιμο και ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, θέματα που και στο παρελθόν είχα ασχοληθεί και έχω, αν το θέλετε, και τις δικές μου αγωνίες για τις υποδομές. Επομένως, εκεί η συζήτηση είχε να κάνει με την οδική ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Λέσβου και σε σχέση με έργα και μελέτες τα οποία υπάρχουν μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα καταρχήν και τι κάνουμε σε σχέση με αυτά. Έτσι, εκεί είχα μια δυσάρεστη έκπληξη ότι κατά τη γνώμη του Προέδρου και του Περιφερειάρχη, όπως τουλάχιστον εκφράστηκε στο Συμβούλιο, ήταν ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε για ένα έργο. Κατά τη γνώμη μου, όπως το βάζει και ο νόμος, μιλάμε για ένα θέμα. Η οδική ασφάλεια λοιπόν είναι ένα θέμα και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έργα. Οι ερωτήσεις που είχα βάλει, η απάντησή τους ήταν 1-2 λεπτά να δώσει κανείς συνολικά, άντε 5, γιατί ζητούσα πολύ συγκεκριμένα πράγματα να απαντήσουν. Δεν την πήρα την απάντηση αυτή και απέσυρα το θέμα. Η θέση του Περιφερειάρχη και του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ότι πρέπει να συζητήσουμε για ένα έργο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια δική τους ερμηνεία του νόμου. Οι ερωτήσεις που βάζουμε ως Περιφερειακή Σύμβουλη δεν έχουν να κάνουν με τη δημιουργία εντυπώσεων, να πούμε ότι υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει και θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Αυτά μπορείς να τα πεις πολύ εύκολα. Το ζήτημα είναι να δούμε, ο καθένας βγάζει την αγωνία του για το πώς μπορούν τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα, πώς μπορεί να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός. Και πάντα οι δικές μου παρεμβάσεις είναι σε αυτή την κατεύθυνση, θετικά. Αναδείξατε μια σειρά από θέματα. Το πρώτο είχε να κάνει με τον οδικό άξονα Καλονής Πέδρας και ζητούσατε πότε θα επαναδημοπρατηθεί. Κοιτάξτε, εκεί φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Το λέω διότι μετά την αλλαγή της μελέτης που έγινε λόγω του ότι η Χάρα ξέπεφτε πάνω στο έργο του Φράγματος Σινιά, ουσιαστικά έπρεπε να γίνει μία τροποποίηση η οποία πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα περίπου, αν θυμάμαι καλά. Ενώ λοιπόν το έργο είχε δημοπρατηθεί και αυτό που είχαμε ακούσει από την Περιφερειακή Αρχή είναι ότι πάμε για την υπογραφή της σύμβασης μόλις πάρουμε τροποποιημένη μελέτη, αυτό που τελικά βλέπουμε να προκύπτει είναι ότι το έργο πρέπει να επαναδημοπρατηθεί. Συμπληρωματικά να σας πω, είναι πρόσφατη αυτή η ενημέρωση από την Περιφερειακή Επιτροπή που συμμετέχω εκ μέρους της παράταξης, ότι έγινε ανάθεση μίας υπηρεσίας πρόσφατα, δηλαδή η Περιφέρεια πήρε τροποποιημένη μελέτη, αλλά δεν έχει προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο αντικείμενο που τροποποιείται, άρα έγινε μία ανάθεση από την Περιφέρεια σε εξωτερικό συνεργάτη για να μπορέσει να φτιάξει τον προϋπολογισμό για αυτό το κομμάτι, να τον παντρέψει συνέχεια με τον προϋπολογισμό του υπόλοιπου έργου για να δούμε ποιος είναι ο νέος προϋπολογισμός. Επομένως αυτό σημαίνει ότι... Αυτό ο προϋπολογισμός δεν θα ήταν μέσα στη μελέτη που εκπονήθηκε από... που είχε αναλάβει να εκπονήσει το Υπουργείο τον 4,5. Να πω ότι κατάλαβα δεν ήταν. Οπότε ανατέθηκε με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής η υπηρεσία αυτή σε εξωτερικό συνεργάτη για να μπορέσει να το κάνει και στη συνέχεια να ενώσει τους δύο προϋπολογισμούς. Αυτό λοιπόν, καταρχήν μιλάμε για ένα βάθος χρόνου, δεν μπορώ να το γνωρίζω πόσο είναι αυτό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεύτερο, μιλάμε για την επαναδημοπράτηση του έργου. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί αυτό από την Διαχειριστική Αρχή ότι πρέπει να γίνει επαναδημοπράτηση. Δηλαδή,
έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση ότι αυτό πρέπει να γίνει, ενδεχομένως πρέπει να γίνει. Για την επαναδημοκράτηση του έργου, ποια είναι η τυπική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει? Κοιτάξτε, ουσιαστικά έχουμε ένα έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί με μία αλφα μελέτη. Οι συμμετέχοντες έχουν δώσει προσφορές πάνω σε αυτή τη μελέτη. Έχουμε μία τροποποίηση που είναι ενός βαθμού. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, αν έχει να κάνει με το φυσικό αντικείμενο ή έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν, επειδή είναι έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ απολύτως, και ό,τι λέει η νομοθεσία η εθνική για την δημοπράτηση των έργων, αλλά και τι θα πει η προϊσταμένη αρχή που είναι για το ΕΣΠΑ η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή. Αυτό όμως το πράγμα μας πάει πίσω. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της προηγούμενης περίοδου και πέρασε ως γέφυρα στη νέα περίοδο. Και ουσιαστικά έρχεται και χρησιμοποιεί τα χρήματα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο έργο. Δεν είναι ένα απλό έργο, έτσι. Μιλάμε για μια καινούρια χάραξη. Μην μπούμε στον κίνδυνο και να έχουμε, να συζητάμε αν θα φτάσει αυτό το ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτηθεί, για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Υπάρχει αυτή η αγωνία και γι' αυτό και έγινε και αυτή η ερώτηση. Το επόμενο ερώτημα που θέλετε ήταν για το Αμπελικό Σταυρός και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Μεγάλη ιστορία, κύριε Κουτσαμπλή. Αυτό το έργο είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είχαμε κατορθώσει στη δική μας θητεία πριν από κάποια χρόνια να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του έργου. Το έργο λοιπόν έχει δημοπρατηθεί. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πότε θα τελειώσει η διαδικασία των απαλωτριώσεων, έτσι ώστε να μπορέσει το έργο να συμβασιοποιηθεί και να ξεκινήσει. Η διαδικασία των απαλωτριώσεων δεν θα έπρεπε να κινείται παράλληλα με τις... Δηλαδή όταν θα είχε ανατεθεί το έργο να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Ή δεν κινούνται παράλληλα. Αν δεν δημοπρατείται το έργο, αλλά δεν μπορεί να υπογραφεί από ό,τι γνωρίζω σύμβαση, ειδικά όταν πρόκειται για εθνικά χρήματα, εάν δεν έχει γίνει παρακατάθεση των χρημάτων στους ιδιώτες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που ξέρω. Πάντως, οι άνθρωποι οι οποίοι θίγονται και παίρνει κανείς από τη δική τους ιδιοκτησία, πρέπει να τους έχει καταβάλει τα χρήματα πριν υπογράψει τη σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Ενώ στα έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά χρήματα, είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία, πιο ευέλικτη για να τρέχει το έργο. Αυτό είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή εθνικά χρήματα, άρα θα πρέπει να τρέξει η διαδικασία για να μπορέσει να συμβασιοποιηθεί το έργο, ένα έργο σημαντικό, έργο αναπτυξιακό για την ευρύτερη περιοχή. Ουσιαστικά είναι ο δρόμος που θα συνδέσει την περιοχή του Πλωμαρίου με την ευρύτερη περιοχή του Πολυνήτου και των Βατερών. Επομένως, για μας είναι νομίζω πολύ σημαντικό για την νότια πλευρά του νησιού, είναι μια βασική υποδομή. Προηγουμένως μιλήσαμε για τον άξονα Καλονής Πέτρας, ωστόσο αυτό το κομμάτι αφορά την αλφα φάση και όχι τη βήτα που είναι η σύραγγα στη στύψη. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη γι' αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά η αλφα φάση μας πηγαίνει από λίγο μετά τη διακλάδωση προς Αγία Παρασκευή μια καινούργια χάραξη και μας βγάζει στο περίπου λίγο πιο πριν από το κόμβο της στύψης, από ό,τι γνωρίζω. Άρα για το υπόλοιπο κομμάτι νομίζω δεν υπάρχει μελέτη, τουλάχιστον σε οριστική φάση. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παράκαμψη Αγίου Ισιδώρου, ρωτάτε πότε θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Γι' αυτό το έργο δεν είχαν δοθεί χρήματα από... Αυτά ήταν χρήματα τα οποία είχαμε εξασφαλίσει τότε από την Περιφέρεια Αττικής. Με το σεισμό ήταν μια ευκαιρία που μας δόθηκε τότε και επομένως αυτά τα χρήματα μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί. Να σας πω ότι ο δικός άξονας που πηγαίνει προς το Πλωμάρι χρήζει νομίζω σημαντικών βελτιώσεων. Εκεί υπάρχουν διάφορα έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί με μελέτες οι οποίες είναι ολοκληρωμένες. Όπως θυμόσαστε, επί δικών μας ημερών είχαμε ολοκληρώσει την παράκαμψη της Λαγκάδας και αυτός ο δρόμος λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν μελέτες για βελτίωση άλλων τριών ή τεσσάρων νομίζω κλιμάτων. Ξεκινώντας λοιπόν από το Πλωμάρι, μια και μιλάμε για την παράκαμψη Αγίου Ισιδώρου, αυτό είναι ένα έργο που ουσιαστικά θα μας βγάλει από ότι υπάρχει ένα εισεφιστάμενος χωματόδρομος, θα παρακαμφθεί όλος ο Άγιος Ισίδρος που είναι και στενός ο δρόμος και θα βγει στο εργοστάσιο περίπου του Ισιδώρου Αρβανίδη. Αυτό λοιπόν το έργο
πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία των, της δημοπράτησης. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Στη συνέχεια, το επόμενο τμήμα είναι που είχαμε εξασφαλίσει 4 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δεν έχει προχωρήσει καθόλου από ό,τι γνωρίζω. Είναι το επόμενο κομμάτι, δηλαδή από την ποτοπία του Ισιδώρου Αρβανίτη, παρακάμπτει στην Πλαγιά και τον Τρίγωνα και έρχεσαι και βρίσκεις ακριβώς το σημείο, το κλεισάκι που βρίσκεται στην αρχή της παράκαμψης Λαγκάδας. Άρα έχεις ένα πλέον ενοποιημένο τμήμα. Από Πλωμάρι φτάνεις Λαγκάδα. Και νομίζω ότι αυτή η μελέτη που θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει και χρηματοδότηση έχει άλλα δύο σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Είναι το τμήμα εκεί σε μια ασθενή βόλτα που τη λέμε Φιλιππή Βόλτα, που εκεί ο δρόμος μπορεί να πάει ευθεία με βάση τη μελέτη που υπάρχει, και ένα ακόμα τμήμα το οποίο είναι στενό λίγο πριν φτάσουμε στο Σκόπελο. Άρα θεωρώ ότι αυτές οι μελέτες που είχαν ξεκινήσει από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και είχαν ολοκληρωθεί επί δικών μας ημερών την περίοδο εννοώ 2014-2019 θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους. Για τα δύο έργα υπάρχει χρηματοδότηση, για τα άλλα δύο πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Το Πλωμάρι έχει και κίνηση όλο το χρόνο, είναι μια περιοχή με μεγάλη κίνηση, άρα σημαντικό θεωρώ είναι να βελτιωθεί ο δρόμος. Αυτή είναι λοιπόν η αγωνία η δική μας. Επίσης, αν συζητάμε για την περιοχή του Πλωμαρίου, να σας πω ότι παραμένει άλυτο το θέμα του δρόμου στη Μελίδα. Εκεί είχαμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση την περίοδο που είχαμε τις ζημιές, νομίζω το 2017. Είχαμε κάνει τότε μία προκαταρκτική έρευνα, μελέτη σε ποια σημεία πρέπει να γίνει τι. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν σε φάση οριστικών μελετών, δεν ξέρω που βρίσκονται οι μελέτες αυτές, έτσι ώστε να μπορέσει ο δρόμος, ο κανείς αυτή τη στιγμή να πάρει το Πλωμάρι στη Μελίδα. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αυτή τη στιγμή, τυπικά τουλάχιστον, με βάση απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, τα τελευταία χρόνια δεν μπορείς να πας στη Μελίδα. Είναι κλειστός ο δρόμος. Όλοι το χρησιμοποιούν, αλλά ο δρόμος είναι κλειστός. Τυπικά. Άρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για να μπορέσει και η Μελίδα και η ευρύτερη περιοχή εκεί. Έχει ελικοδόμηση τα τελευταία χρόνια. Κόσμος πάει πολύ και το καλοκαίρι ειδικά. Είναι η σύνδεση προς το Παλαιοχώρι. Δηλαδή, είναι ένας δρόμος που μπορούμε τόσα χρόνια να τον έχουμε ανενεργό. Ανενεργό, κλειστό. Θεωρητικά ανενεργό. Θεωρητικά, ναι, ακριβώς. Άρα εκεί υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα στην περιοχή. Υπάρχει και μια συντήρηση ενός εκατομμυρίου που εκκρεμεί από το Πλωμάρι προς το Μεγαλοχώρι. Και αυτό νομίζω είναι ένα έργο που πρέπει να προχωρήσει. Ήταν μέσα στις ερωτήσεις που είχα βάλει. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Αυτό είναι το νόημα της παρέμβασής μου. Πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε σαν χρηματοδότηση. Να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε παράλληλες ενέργειες, δηλαδή, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία με τον καλύτερο τρόπο, αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο τεχνικό πρόγραμμα, και να δούμε παράλληλα πώς μελετάμε για το μέλλον παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μία μελέτη στο πρόγραμμα, νομίζω είναι γύρω στους 550.000, κάποια χρόνια για τη βελτίωση του δρόμου που πηγαίνει από τη Θεσσαλονίκη προς το Μονταμά. Για τη συντήρηση του δρόμου είχαμε προγραμματίσει ένα έργο που ολοκληρώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, που έγιναν μικρές βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις κατά την περιοχή. Αλλά σίγουρα όμως ο Μονταμάδος χρειάζεται ένα καινούριο δικό άξονα. Επομένως, η μελέτη αυτή πρέπει τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν και κάποια στιγμή να την προκηρύξουμε τη μελέτη. Και παράλληλα, αν θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν και θέματα συντήρησης του οδικού δικτύου, τα οποία είναι καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, εδώ ο δρόμος του βγαίνει προς το αλλοδρόμιο, ο οποίος είχαμε δημοπρατήσει ένα έργο, είχαμε συμβασιοποιήσει ένα έργο για να κάνουμε τη συντήρηση του δρόμου, και όταν πήγαμε να κάνουμε συντήρηση, αν θυμόσαστε τότε, μας είχε πει κτηματική, αν δεν μπορείτε να κάνετε, γιατί η γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας είναι στο μέσον της οδού. Και τότε, αν θυμόσαστε, ξεκίνησε από το Δήμο η διαδικασία, γιατί είχε και το έργο του ποδηλατόδρομου, να
νομοποίηση την οδό. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα τον συντηρήσουμε αυτόν τον δρόμο, πώς θα τον βελτιώσουμε, πώς θα δούμε σε συνεργασία και με το Δήμο Μυτιλήνης τι σκέφτεται να κάνει στο κομμάτι που τον αφορά. Ήδη ο δρόμος έχει φθορές και το ασφαλτικό του και οι πυλώνες έχουν θέματα, αν τα δείτε. Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένα έργο που πρέπει να προγραμματιστεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα τμήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε. Ένα άλλο που θέλετε είναι από την βελτίωση επαρχιακής οδούς από διαστάθμιση Σίκρη μέχρι Ερεσό και Σκάλα Ερεσού. Ναι. Ουσιαστικά τη δημοπράτηση. Ουσιαστικά εκεί λοιπόν υπάρχει μια μελέτη στο πρόγραμμα, η οποία έχει και ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, γύρω στα 1 εκατομμύριο ευρώ. Από τη διακλάδωση, δηλαδή πλέον έχουμε ένα νέο οδικό άξονα που δόθηκε στην κυκλοφορία. Ο οδικός άξονας που πηγαίνει προς το Σίγρη. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό τον οδικό άξονα, προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο τώρα κανείς να κινηθεί προς την Ερεσό από αυτή την πλευρά και όχι να πάει από την πλευρά που πηγαίνει πολύς κορμός, παράκλια, μεσότοπος κτλ. Παραμένει όμως ένα κομμάτι του δρόμου από τη διακλάδωση του Σιγρίου προς την Ερεσό, το οποίο είναι παλιό από τότε που έχει κατασκευαστεί. Θεωρώ ότι ίσως να μην έχει συντηρηθεί και ποτέ, που λέει ο λόγος. Επομένως μιλάμε για βελτίωση. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια διαφορετική προσέγγιση που ήρθε στην τελευταία τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, που η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής είναι να τεθεί μια υπηρεσία σε εξωτερικό συνεργάτη με 30-35.000 νομίζω ευρώ, προκειμένου κάποιος εξωτερικός συνεργάτης να κάνει μια μικρή μελέτη βελτίωση του δρόμου. Η βελτίωση του δρόμου δεν ουσιαστικά μιλάμε για συντήρηση. Θεωρώ ότι μιλάμε για κατασκευή νέου οδικού άξονα. Πάντως η ανάγκη υπάρχει, δεν μπορώ να προσδιορίσω το μέγεθος της, αλλά ο δρόμος αυτός πρέπει πρώτα να συντηρηθεί και να είναι ασφαλής και όποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, θα γίνουν γιατί θα διευκολύνει την πρόσβαση προς την Ερεσό. Και βέβαια για να θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη του τουρισμού ως οικονομικό μοχλό, πρέπει προηγουμένως να υλοποιηθούν βασικές υποδομές στον τόπο μας. Το κομμάτι οδικοί άξονες και δρόμοι είναι από πολλούς στο θέμα της ανάπτυξης είναι παρεξηγημένο. Πολλές φορές θα έχετε ακούσει την φράση «Όλο για δρόμους θα μιλάμε». Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Το νησί είναι μεγάλο και όταν έρχεται και κάποιος το καλοκαίρι να μας επισκεφθεί κινείται πάρα πολύς κόσμος. Και επομένως ο τουρισμός και η ανάπτυξη με τις υποδομές πηγαίνουν παρέα, δεν μπορούν να πηγαίνουν ξεχωριστά, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι ένα μικρό νησάκι που θέλουμε να κρατήσουμε την γραφικότητά του, παραδείγματος χάρη τη Σαντορίνη, που έχει τους στενούς δρόμους και δεν θέλουμε να χαλάξουμε αυτή τη γραφικότητα εδώ. Έχουμε ανάγκη βασικών υποδομών. Επομένως θεωρώ ότι η δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί. Και άρα οι παρεμβάσεις οι δικές μου που γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται θα είναι στη λογική του να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να βάλουμε προτεραιότητες, να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Και έτσι λοιπόν πάντα με θετική προσέγγιση θα είναι οι όποιες παρεμβάσεις και οι δικές μου. Αλλά νομίζω παράλληλα πρέπει να διεκδικήσουμε και από την κεντρική διοίκηση. Από ας πούμε κλείνοντας. Νότια Παράκαμψη. Ένα πολύ σημαντικό έργο θεωρώ αυτή τη στιγμή για την πόλη. Εγώ πήρα έτσι, είχα τη σκέψη, ενώ επειδή θα ερχόταν ο Υπουργός Υποδομών εδώ, να του κάνω μια επιστολή και να του πω ότι ξέρετε υπάρχει στο νησί αυτό το έργο, είναι έργο το οποίο είναι ολοκληρωμένες οι μελέτες του, τη μελέτη την έχει κάνει το Υπουργείο, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Υπουργείου το έργο. Ο προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 53 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της πόλης και στην λειτουργία, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το αεροδρόμιο, μιλάμε για μια ευρύτερη περιοχή εκεί που θα πρέπει υποχρεωτικά κανείς πλέον να κινείται μέσα από την πόλη. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσουμε λοιπόν. Και προς τιμήν του πήρε την επιστολή, ήταν η επόμενη μέρα που θα ερχόταν εδώ. Και μου τηλεφώνησε ο ίδιος το απόγευμα και μου λέει πήρα την επιστολή σας, σας ευχαριστώ, το γνωρίζω το θέμα,
Σίγουρα το να βρει κανείς αυτά τα χρήματα δεν είναι εύκολο, δεδομένου ότι οι εθνικοί πόροι ουσιαστικά χρηματοδότησαν το φράγμα Τσικνιά, ένα έργο το οποίο ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης και όπως γνωρίζετε με τις ζημιές της Θεσσαλίας τα χρήματα μεταφέρθηκαν όλα στη Θεσσαλία, άρα το φράγμα Τσικνιά θα γίνει. Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και η διαδικασία προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο υπήρξε μια ανακοίνωση από αρμόδιο Υπουργείο απάντηση στον κύριο Παρασκευαίδη που δεν συμπεριλάμβανε το φράγμα Τσικνιά και λόγω των αναγκών τέλος πάντων που έχουν προκύψει. Ίσως αυτό ήταν νωρίτερα, δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε την απάντηση στον κύριο Παρασκευαίδη. Εγώ επειδή ήμουν παρόν στην τελετή που έγινε με τα εγκαίνια του δρόμου προς το Σίτρι, ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος ότι από εθνικούς πόρους θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο του έργου, είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, επομένως αυτά τα χρήματα βρέθηκαν από εθνικούς πόρους. Επομένως η απάντηση ήταν ότι δεν είναι εύκολο, δίνουμε αυτή τη στιγμή στον ΕΣΕ 100 εκατομμύρια για να μπορέσει να γίνει το φράγμα και τα δίκτυα αξιοποίησης του φράγματος, να πούμε 50 εκατομμύρια, αλλά όλα αυτά όμως είναι και θέμα διεκδίκησης και θέμα προτεραιοτήτων. Έκανε αναφορά ο Υπουργός στην ομιλία του στην Καλονή και θεωρώ ότι αυτό πρέπει συντεταγμένα να το βάλουν και ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης και ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης και όλοι οι φορείς. Αν δεν διεκδικήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Επομένως θεωρώ ότι όταν έχουμε ένα στόχο και προγραμματισμό συγκεκριμένο, θα πρέπει και να διεκδικούμε.